Τώρα ο κύριος Αρσένης θα πάρει το λόγο για 1,5 λεπτό, κύριε Αρσένη. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Επίτροπε, καταρχήν να συγχαρώ τους συναδέλφους που εργάστηκαν εντατικά για αυτή την έκθεση. Είναι μια έκθεση που, από ό,τι φαίνεται και από τις ομιλίες των συναδέλφων, υπήρξε μεγάλη και ευρεία συνένεση. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια, την κυρία Γκαρντίνη, αλλά και στον κύριο Σταυρακάκη από την Επιτροπή Περιφερειών. Είναι η δεύτερη έκθεση σε σύντομο χρονικό διάστημα που θα ψηφίσουμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μετά την έκθεση για την δασική προστασία, που μας ζητά να πάρουμε μέτρα για την προστασία των ευρωπαϊκών δασών. Τα ευρωπαϊκά δάση, τα οποία είναι απαραίτητα για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή, είναι απαραίτητα όμως για να προσαρμόσουμε, προετοιμάσουμε τις κοινωνίες μας για την αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής. Απειλούνται από την κλιματική αλλαγή με πυρκαγιές, πλημμύρες και πάρα πολλά ακραία φαινόμενα, όπως απειλείται όλη η Ευρώπη με ακραία φαινόμενα. Και αυτό μας υποχρεώνει, είναι διασυνοριακά αυτά τα φαινόμενα και μας υποχρεώνει να πάρουμε μέτρα. Απαιτείται και περιμένουμε την απάντηση της Επιτροπής για το αν θα προχωρήσει στη Λευκή Βίβλο για τη δασική προστασία, αν θα έχουμε νομοθεσία για την προσαρμογή των δασών μας στην κλιματική αλλαγή. Και για δεύτερη φορά το Κοινοβούλιο με την έκθεση αυτή ζητά νομοθεσία για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών. Ένα μέτρο που εξοικονομεί πόρους και που είναι κρίσιμο σε αυτή την οικονομική συγκυρία. Όταν όμως συμβαίνουν οι πυρκαγιές και άλλα ακραία φαινόμενα, πρέπει να έχουμε έναν ευέλικτο μηχανισμό αλληλεγγύης, προσαρμοσμένο στις τοπικές ανάγκες, που να μπορεί να απαντά, να έχει την κοινή ευρωπαϊκή απάντηση. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Αρσένη, ήσασταν και συνεπείς στον χρόνο.